κρατηθεί η χώρα όρθια, να σωθεί η χώρα, να μην πάμε σε άτακτη χρεοκοπία. Τα έχουμε πει πάρα πολύ. Την επίσημη εκδήλωση του Πασόκ για τα 3 του Σεπτέμβρη. Αύριο έχει την επίσημη. Δεν θα παραστεί όμως ο κύριος Παπανδρεωκής. Ο κύριος Παπανδρεωκής είχε ειδοποιήσει ότι λόγω ανηλυμένης υποχρέωσης, την οποία είχε κανονίσει εδώ και πάρα πολύ τώρα, καιρό. Τώρα, κύριε Καρή, δεν ξέρει ο Γιώργος Παπανδρέου 3 του Σεπτέμβρη είναι σημαντική μέρα για τον Πασόκ και κανόνισε να πάει στη Royal Bank of Scotland. Ο καθένας, κύριε οικονόμου, το ξέρε, φαντάζομαι. Για τη στάση του καθενός μας βγάζει τα συμπεράσματα. Γι' αυτό λέω, κρίνεται. Βγάζει τα συμπεράσματα του και κρίνεται. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα να αφήσουμε τον Πασόκ. Θα τα πούμε και αύριο, καλώς περιμένουμε και την απάντηση του κ. Βενιζέλου, γιατί ακούστηκε και αυτός απειλητικός χθες. Θα τα πούμε, λέει την Τετάρτη. Καθόλου είπε ότι στην εκδήλωση της Τετάρτης πρέπει να πούμε αλήθειες και να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Αυτό είπε. Ναι, είναι. Απαντώντας σε ένα σύνθημα που απευθυνόταν προς εκείνον μέσω του κ. Παπανδρέου. Σουρεαλιστικό. Ήταν... Αλήθεια, αυτό το σύνθημα εσείς πώς το ερμηνεύετε? Πού νομίζετε ότι αναφέρονταν αυτοί οι άνθρωποι? Λίγο σουρεαλιστικό. Στο Βενιζέλο ή στη δεξιά την κανονική? Με βάση αυτά που σας είπα προηγούμενα, είναι λίγο σουρεαλιστικό. Υπάρχει ένα ζήτημα πάντως συνολικής δεξιάς πολιτικής. Όλη δεξιά έχει γίνει. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, η σοσιαλδημοκρατία σε όλη την Ευρώπη. Έχει χάσει τη διαδρομή. Τα προσχήματα ότι ήταν οι κρίσιμες στιγμές για την πατρίδα κλπ. Ας τα κρίνει ο καθένας όπως θέλει για τις συνέπειες που έφεραν, αλλά η σοσιαλδημοκρατία έχει οδηγηθεί όλο ένα και δεξιότερα και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και φυσικά οι ανακατατάξεις στο πολιτικό, όμως δεν δείχνει, οι ανακατατάξεις είναι αναγκαίες και μια νέα πολιτική προοπτική. Πώς δεν εισπράττει, κύριε Καρύτη, άλλο εισπράττει. Στις τελευταίες ευρωεκλογές, επειδή είπε για την Ευρώπη ο κύριος Δημήτρης, στις τελευταίες ευρωεκλογές, η ριζοσπαστική αριστερά ή όπως θέλει να τη λέει ο κύριος Τρίτσας, δεν πήρε την απήχηση και την υποστήριξη. Σε ευρωεκλογές, η ιστορία δεν γράφεται σε μία μέρα. Και στην Ευρώπη συντελούνται διεργασίες πολύ σοβαρές. Ενώ ο κύριος Ρέντσι, ας πούμε, στην Ιταλία, τον οποίο εσείς απαξιώνετε, πήρε πολύ ισχυρό ποσοστό από την ετοιμιγορία του Ιταλικού λαού. Και όπως και άλλα σοσιαλιστικά κόμματα. Και την επόμενη μέρα τίθεται πάλι με σκληρούς όρους τα πραγματικά προβλήματα. Και εσείς προτιμάτε... Κύριε, να ξεκινήσουμε λίγο με τα ελληνικά θέματα. Είναι πολύ σοβαρά ζητήματα και πολύ σοβαρές εξελίξεις. Να κάνετε ανοίγματα στον κύριο Καμένο. Αν θέλετε να μείνετε στο αν το Πασόκ ανήκει στο Βενιζέλο ή στο Παπανδρέου, μείνετε εκεί. Αλλά εκεί υπάρχει μεγάλη... Παρακαλώ στον κύριο Ψυχάρη, παρακαλώ κύριε, ελάτε να ξεκινήσουμε με τον Ψυχάρη. Που έφτασε τη χώρα εδώ που την έφτασε, κύριε Δρουτσά. Πάμε στον κύριο Σιχάρη, παρακαλώ. Εγώ να σχολιάσω κάτι, επειδή χθες υπόθηκαν διάφορα συνθήματα περί δεξίας. Εμένα πάντως στα 40 χρόνια του Πασόκ μου θυμίζουν μνημόσυνο. Και εσάς.